Ιστούτων των καιρών, δηλαδή τη 25η Μαρτίου 1821, την ημέρα του Ευαγγελισμού, έρχεται ο ποτέ διδάσκαλός μου, Θεοδόσιος Δημάδης, και μας κάνει γνωστόν, με πολλήν του χαράν, πως οι Γρεκοί ανοίγηραν τα όπλα εναντίον των Οθωμανών. Εγώ, εις τα λόγια του, άκουσα το αίμα μου να ζεσταίνει. Επεθύμησα από καρδίας να ήθελε να μπορώ να ζωστώ άρματα. Επεθύμησα από καρδίας να ήθελε να μπορώ να τρέξω για να δώσω βοήθεια εις ανθρώπους. Όπου διάλο, καθώς εφαίνεται, δεν επολεμούσαν παρά δια θρησκείαν και δια πατρίδα και δια εκείνην την ποθητήν ελευθερία, η οποία, καλώς μεταχειριζομένη, συνηθά να προξενεί την αθανασίαν, την δόξαν, την ευτυχίαν των λαών. Τι θέμα θα έχει γιορτή φέτος? Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, έλεος. Όχι, φέτος λένε διαφορετικά. Τι ακριβώς θα είναι διαφορετικό? Βρήκα στην βιβλιοθήκη του σχολείου ένα θεατρικό που έχει γράψει μια Ευανθία Καΐν. Να το φέρω? Ναι, βέβαια να το φέρεις. Ναι, αλλά και για τι πράγμα θα μιλάει το θεατρικό? Θα μας πει, είναι φέλη. Και ο Λόδος Βίρονας δεν ήταν στο Μεσολόγγι? Ναι, το ξέρετε ότι ο Καψάλης είναι ο Νικήρατος και ότι αυτός ανέπνευσε την Καΐν? Ποιος Καψάλης? Το έργο διαδραματίζεται στο πολυερκημένο Μεσολόγγι. Ο Νικήρατος σκέφτεται να φυγαδεύσει την κόρη του, διότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Συζητά με τον εκπρόσωπο των μεγάλων δυνάμεων, τον Επτανήσιο Λυσίμαχο. Εκεί του εκθέτει τις απόψεις του για την όλη κατάσταση. Τα γυναικόπαιδα προσεύχονται στο Θεό. Τελικά αποφασίζεται η έξοδος. Οι άρρωστοι και οι γεροδότεροι μένουν πίσω για να τυναχθούν στον αέρα μαζί με τους Τούρκους. Ο Νικήρατος σχεδιάζει τη φυγή της κόρης του και του γιού του με τον Λυσίμαχο. Τελικά η κόρη του αποφασίζει να μείνει μαζί του, δηλαδή επιλέγει την αυτοθυσία. Λοιπόν, έκανα μια έρευνα για τη ζωή του Λόρδου Βίρονα. Τα περισσότερα τα ξέρουμε, ήταν ρομαντικός επαναστάτης, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις. Αγαπούσε την ελευθερία, ήθελε τη ζωή και τη δράση, όχι το μαρασμό και το θάνατο. Ήθελε να κάνει επίσης ταξίδια σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έκανε δύο. Στο πρώτο ταξίδι εντυπωσιάστηκε από την Ελλάδα. Και έτσι κάνει το δεύτερο ταξίδι το 1824 στο Μεσολόγγι. Οι Μεσολογγίτες βασιζόντουσαν στα χρήματα του Βίρονα και το δάνειο της Αγγλίας, γιατί οι συνθήκες που επικρατούσαν ήταν άθλιες. Μάλιστα, με δικά του έξοδα συντήρησε σουλιώτες. Στις 22 Ιανουαρίου του 24 γιόρτασε τα τελευταία του γενέθλια. Και την άνοιξη του ίδια έτους πέθανε. Επομένως, δεν πρόλαβε να ζήσει την έξοδο του Μεσολογγίου. Τα τελευταία του λόγια για την Ελλάδα ήταν: «Της έδωσα το καιρό, την υγεία μου, την περιουσία μου και τώρα τη δίνω και τη ζωή μου. Τι μπορούσα να κάνω περισσότερο?» Και είναι αλήθεια ότι ο Μπάιρον, μέσα στα μόλις 36 χρόνια της ζωής του, έκανε περισσότερα πράγματα από ό,τι θα έκανε ένας μέσος άνθρωπος σε 36 ζωές. Λοιπόν, ακούστε τι βρήκα. Ο Χρήστος Καψάλης ήταν πρόκριτος του Μεσολογγίου. Μόλις έφτασε ο Λόρδος Βίρον στο Μεσολόγγι, του παραχώρησε ένα από τα σπίτια του, όπου και έμεινε ο ποιητής ως το θάνατό του. Στο τελευταίο πολεμικό συμβούλιο, όπου αποφασίστηκε η έξοδος, τέθηκε το ερώτημα θα γίνει με τα γυναικόπαιδα, τους γέρους και τους τραυματίες. Ο Καψάλης δήλωσε ότι θα κλειστεί στο σπίτι του με όλους όσοι δεν μπορούσαν να φύγουν και θα το τεινάξει στον αέρα. Έτσι και έγινε. Τη νύχτα της εξόδου συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του γυναικόπαιδα και γέροι και τη στιγμή που οι Τουρκοεγύπτιοι είχαν κυκλώσει το σπίτι και ήταν έτοιμοι να μπουν, ο Καψάλης έριξε έναν αναμένο δαυλό στην πυρίτιδα και την έθεταν στον αέρα μαζί με τους άντρες του εχθρού. Το ίδιο έκανε και ο Μητροπολίτης Αργών Ιωσήφ. Δηλαδή ανατείνεξε τον ανεμόμυλο όταν κυκλώθηκε από τους εχθρούς. Μάλιστα. Το γκούγκλαρα και βρήκα ότι η Καΐρη έχει γράψει και μια επιστολή προς τα Φιλελληνίδες. Δηλαδή υπήρχαν και γυναίκες Φιλελληνίδες που υποστήριξαν τον αγώνα. Να το ψάξουμε λίγο. Αλλά, ο φίλε της Ελλάδος, σας βεβαιώνουμε ότι κανένα από τα δυνατά αυτά δεν διεπέρασε τόσο τα καρδίας μας, όσον η απανθρωπία, δια να μην υπομεν θηριωδία, την οποία έδειξαν εις το έθνος μας πολλοί από τους καυχωμένους
ότι γεννήθηκαν εις την σοφήν Ευρώπη, ότι ανέγνωσαν πολλά να άξιαν θαυμασμού ηθικά βιβλία και το θαυμασιότερον ακόμη ότι είναι μαθητέ του Ευαγγελίου και εκροάστησαν τους ενδοξότερους κήρυκας της αρετής. Ναι, όφιλε Ελληνίδες, εκείνα τα δεινά είναι το όδι μεγάλα. Είναι τρομερά. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τις φιλελληνίδες, αλλά και για ετερόφρισκους φιλελληνίδες. Τι εννοείς? Μα μεθανούς. Και τι ξέρουμε εμείς για αυτούς? Δεν υπάρχουν πολλά, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να κάνουμε τη γιορτή πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν το ξέρουν πολύ. Δίκιο έχεις. Καλά, θα εντυπωσιάσουμε. Οι αγώνες και οι αγωνίες του υποδηλωμένου ελληνικού λαού συγκίνησαν το δυτικό κόσμο και βρήκαν αντίχυση ακόμα και σε απομακρυσμένες γωνίες της Σιφυλή, όπου υπήρχαν αντίστοιχα αιτήματα. Πώς το αίτημα για την ανεξαρτησία της Ελλάδος επηρέασε τις ανθρώπινες ζωές σε προσωπικό επίπεδο, μέχρι πού ταξίδεψε και ποιους ανθρώπους άγγιξε η ελληνική επανάσταση και επηρέασε ο φιλελληνισμός, θα μπορούσε ποτέ ένας μαθητής να καταγράψει τις τονίσεις που η σπάνια αυτή συγκυρία μεμονωμένα προκάλεσε στις ανθρώπινες ψυχές? Μάθαμε ότι ο φιλελληνισμός υπήρξε ένα δυναμικό κίνημα που συγκίνησε διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως του φύλου ή της εθνικότητάς τους. Γερμανοί, Πολωνοί, Ιταλιάκοι και Ελβετοί, άνθρωποι με διαφορετική κοινωνική προέλευση και εθνική καταγωγή, από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα ή ευπαθείς ομάδες, υιοθέτησαν κλασικές αξίες και ιδανικά και ανέλαβαν δράση πολεμώντας κάτω από την ίδια σημαία. Υπερεθνικός υπήρχε και ο χαρακτήρας του γυναικείου φιλελληνισμού. Κατά την περίοδο του Ρομαντισμού, οι γυναίκες διεκδίξαν τη συμμετοχή τους στα κοινά, το δικαίωμά τους να παρεμβαίνουν στην κοινωνία και ισότιμο ρόλο. Δραστηριοποιήθηκαν δυναμικά στα τοπικά κομιτάτα, διεκδικώντας η ίδρυση αυτόνομων γυναικείων φιλελληνικών επιτροπών σε μια εποχή με σοβαρές προκαταλήψεις και ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων. Από την άλλη, Ελληνίδες βίωναν μια σκληρή πραγματικότητα. Ήταν εκτεθειμένες οι ίδιες και τα παιδιά τους σε κάθε λόγης βία και κακοχία. Οι Ελληνίδες μαθαίνουν για την ύπαρξη φιλελληνίδων σε μέρη του δυτικού κόσμου και αποφασίζουν να απευθυνθούν για να ζητήσουν βοήθεια. Ένα παράδειγμα είναι η έκκληση που απευθύνουν 31 Ελληνίδες το 1825 υπό τη λαμπρή λόγια Ευανθία Καΐδη. Το ίδιο κάνει και η Μαντώμα Φρογένου, στέλνοντας επιστολή προς τις φιλελληνίδες του Παρισιού και τις Αγγλίδες φιλελληνίδες, και ζητά την παρέμβασή τους για την δημιουργία ασύλου για τις γυναίκες και τα ορφανά παιδιά στην Εύβοια. Πολλές γυναίκες με λαμπρή προσωπικότητα πρωτοπόρησαν με τη δράση τους κατά την προεπαναστατική περίοδο. Μία από αυτές ήταν και η Madame de Stael, καλλίδα λογοτέχνης και φιλελληνίδα, η οποία συνδέθηκε με τον Λόρδο Βίρον. Δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες είναι η Ελληνοκύπρια Ελισάβετ Σάντι Λουμάκη Σενιέ και η Ροξάνδρα Στούρτ. Η λόγια Ελισάβετ Σάντι Λουμάκη Σενιέ γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν η σύζυγος του διπλωμάτη και μπόρου Λουδοβίκου Σενιέ και κατήχε μια κεντρική θέση στο πνευματικό κόσμο του Παρισιού. Το φιλολογικό της Σαλόνι ήταν σημείο συνάντησης για τη διανόηση της γαλλικής πρωτεύουσας στις αρχές του 19ου αιώνα. Εκεί και με την καθοδήγηση της Λουμάκη έλαβαν χώρα οι ζυμώσεις και διεργασίες που οδήγησαν στη σύσταση του ελληνόγλουσου ξενοδοχείου Hotel Ελενοφών, της πρώτης μυστικής προεπαναστατικής οργάνωσης με στόχο την απελευθέρωση της Ελλάδας. Πρόκειται για την Ελισάβετ Ψηλάντη, τη μητέρα του Αλέξανδρου και του Δημήτρη Ψηλάντη. Στο δικό της σαλόνι ελήφθη η τελική απόφαση για την έναρξη της ελληνικής επανάστασης και εκεί συντάχθηκε και η εμβληματική προκήρυξη μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Η Ροξάνδρα Στούρτσα γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ήταν κυρία επί των τιμών της τσαρίνας Ελισάβετ. Ανέπτυξε σημαντική διανοητική και πολιτική σχέση με τον Καποδίστρια, ακολουθώντας τον ίδιο και τον Τσάρο στο συνέδριο της Βιέννης το 1815. Εκεί γνωρίζει τον άθιμο Γαζί και τον Μητροπολίτη Ουκροβλαχίας Ιγνάτιο και αποφάσισαν να συνειδρύσουν την και καλυμμένα φιλοεπαναστατική φιλόγουσα εταιρεία. Μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, περιέθαλπε στη Ρωσία τους κατατρεγμένους Έλληνες που έφταναν στην Οδυσσό με την πολύτιμη αρρωγή της τσάρινας Ελισάβετ,
η οποία είχε προσφέρει και σημαντικά ποσά ως συνδρομήτρια της Φιλομούσου εταιρείας της Βιέννης. Προεπαναστατικά σχετίστηκε επίσης με τον Ρώσο τσάρο Αλέξανδρο τον Πρώτο, θαρελά φιλελληνίδα από τη βαλτική Μπαρμπάρα Ζουλή Δεκχοντένε. Όταν συνειδητοποίησε ότι το 1821 η στάση της Ιεράς Συμμαχίας δεν ήταν φιλελληνική, μετέβη στην Αγία Πετρούπολη ώστε να επηρεάσει τον ουδέτερο Αλέξανδρο σε μια δημόσια τοποθέτηση υπέρ των Ελλήνων. Η ενόχληση του Αλεξάνδρου από την επιμονή της Κρουντενέρ να το μεταπίσει ήταν τέτοια ώστε στο τέλος την εξόρισε στην Κριμαία. Περίεργο δεν φαίνεται? Ο ένθερμος φιλελληνισμός της Κρουντενέρ ήταν η αιτία να απολέσει τη θέση, τα προνόμια, τα πλούτη της, ακόμη και την προσωπική σχέση με τον Τζάρο. Εντυπωσιακή είναι ακόμη δράση της πριγκίπισσα Σοφία Αλμπερτίνα της Σουηδίας, καθώς ίδρυσε γυναικείο φιλελληνικό κομιτάτο, μετατρέποντας τα ανάκτορα σε κέντρο του φιλελληνισμού. Ακόμη και η πριγκίπισσα Λουίζα Μαρία της Ορλεάνης και όλος ο βασιλικός οίκος είχαν ταχθεί υπέρ των Ελλήνων. Σε ένα μόνο έρανο, η πριγκίπισσα της Ορλεάνης προσέφερε 3.000 φράγκα υπέρ των Ελλήνων. Μία άλλη διάσημη κυρία της Ευρωπαϊκής Αριστοκρατίας είναι η Madame de Recamier. Η αγάπη της για την Ελλάδα και τους Έλληνες πυροδοτήθηκε από τη σχέση της με τον ρομαντικό συγγραφέα, πολιτικό και φιλέλληνα François Quenet de Chateaubriand και διατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του ελληνικού αγώνα. Ως συνέπεια, οι διαιρεσίες αυτές προσέδωσαν σε πολλούς πολίτες αυτοπεποίθηση και ωριμότητα για περισσότερες διεκδικήσεις στα πλαίσια των κοινωνιών στις οποίες ανήκαν. Και μια υποσημείωση. Για τις φιλελληνίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέβη το εξής διαφορετικό. Υιοθέτησαν ορφανά του πολέμου. Αμερικανοί ιεραπόστολοι ή ναυτικοί τα περιμάζεψαν και με καράβια τα φυγάδευσαν στην Αμερική. Παραδείγματα, ο 15χρονος Φώτης Καραβασίλης και ο 11χρονος Αναστάσιος Καραβέλας έφτασαν στο Σάλεμ μετά τη σφαγή της Χίου με τον Μπρίκι Αμέρικα. Ο Αναστάσης μάλιστα σπούδασε δάσκαλος, εργάστηκε στην Αμερική και επέστρεψε στην Ελλάδα για να σπουδάσει νομικά. Τελικά έγινε διευθυντής του τηλεγραφείου στη Σύρο. Και άλλοι 4 νεαροί χιώτες μεταφέρθηκαν στην Αμερική και εκπαιδεύτηκαν. Ο Κωνσταντίνος και ο Παντιάς Ράλης, ο Νικόλαος Πετροκόκκινος και ο Αλέξανδρος Πασπάτης. Και βέβαια υπήρξαν άντρες, Αμερικανοί πολίτες που εγκατέλειψαν τις οικογένειες και τις δουλειές τους, μάλιστα κάποιοι ήταν γιατροί και δικηγόροι, και έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση του αγώνα. Και συνέχιζαν οι έρανοι για χρήματα και τρόφιμα, και οι προσφορές από άτομα αλλά και επιχειρήσεις, αλλά και οι παραστάσεις, τα έσοδα των οποίων στέλνονταν στην Ελλάδα μέσω των Αμερικανικών εμπορικών πλοίων. Μετά την είδηση της νίκης στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος. Σπίτια και μαγαζιά σημεοστολίστηκαν, πόλεις φωταγωγήθηκαν και στο προεδρικό διάγγελμα του 1827 αναφέρεται. Το ενδιαφέρον, έγραφε ο Άδαμς, το οποίο έδειξε δια τους Έλληνας ο Τσάρος και η μεταυτού συνεργασία και άλλων μεγάλων δυνάμεων, παρέχουσιν ελπίδας εις τους φίλους της ελευθερίας και της ανθρωπότητος, ότι οι Έλληνες θα αναπαυθώσουν από τον τόσον άνισον αγώνα, όν επί το σού των χρόνων και μετά το σάφτης Ανδρίας διεξήγαγον, ότι θα απολαύσει την ευτυχίαν του αυτοκυβερνάστε, για την οποία ανεμφάνισαν άξι υπέρ το δέον και κατόπιν των όσων υπέμειναν κατά τον υπερελευθερίας πόλεμων. Στη Γαλλία, ο φιλελληνισμός και η ελληνομανία φτάνουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να επηρεάζουν ακόμα και τη μόδα. Εμπνευσμένες από την ηρωική Μπουμπουλίνα είναι η Robe de Dame à la Bombelline. Η ενδυμασία των φιλελληνίδων ενσωματώνει τις φιλελληνικές μαντήλες, ενώ σε κοσμικές δεξιώσεις δεν είναι πλέον αφύσικο μια κυρία της καλής κοινωνίας να εμφανίζεται με ελληνική στολή. Σε συναυλία που δόθηκε στο Παρίσι, με μαέστρο τον ίδιο τον Οσίνη για τους σκοπούς του φιλελληνικού κομιτάτου. Η μουσική διακοσμούν τα όργανα με γαλανόλευκες κορδέλες. Οι κύριοι φέρουν περιβραχιόνια με τα γαλανόλευκα χρώματα. Οι κυρίες στολίζουν τις τουαλέτες τους με τα ελληνικά χρώματα. Μετά τη λήξη της συναυλίας φυσικά, οι κυρίες πρωτοστατούν στη συλλογή Εράνων. Ωραία όλα αυτά, αλλά θα φτάσουν για να καλύψουμε τη γιορτή? Ας βάλουμε και τους ετερόθρησκους. Λοιπόν, ακούστε τι βρήκα. Οι μονομεθανοί φιλέλληνες όχι μόνο εγκατέλειψαν τις ανέσεις τους για να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων, αλλά αποδέχθηκαν τη φιλετική διαφορά για χάρη της ελευθερίας. Για τον ίδιο λόγο, αδιαφόρησαν επίσης για τη θρησκευτική διαφορά τους με τους εξηγερμένους και ενδεχομένως την εχθρότητα με την οποία εκείνες θα τους αντιμετώπιζαν.
Παρότι αποτελούσαν μειοψηφία και μεμονωμένες περιπτώσεις, πολέμησαν με γενναιότητα χωρίς να αποβλέπουν σε άλλα ωφέλη. Σημαντικό αυτό. Η δράση τους προϋπέθεται μεγάλη ψυχική δύναμη προκειμένου να υπερβούν τις προκαταλήψεις τους, αλλά και να απαρνηθούν τις ανέσεις και τα αξιώματά τους, όσοι δηλαδή απολάμβαναν με τους Οθωμανούς, και μάλιστα θεωρούνταν από εκείνους προδότες. Προφανώς. Λοιπόν, έχουμε τρία αναγνωρισμένα παραδείγματα ετερόσκων φιλελλήνων. Είναι ο Μουσταφάς Γκέκας, ο Καραγιώρης Χαμπεσής και ο Έλβιν. Ο Ραβίνος Έλβιν στη Βεσφαλία δραστηριοποιήθηκε στη Συλλογή Συνδρομών για χάρη των Ελλήνων. Στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδας δημοσιεύτηκε το 1826 στα ελληνικά η έκκλησή του προς τις εβραϊκές κοινότητες να συνδράμουν τους δυστυχείς ομοίους τους χριστιανούς Έλληνες. Η κίνησή του είχε απήχηση στα γερμανικά κρατήδια και συνέβαλε στη συγκέντρωση προσφορών για χάρη του αγώνα. Καλό αυτό. Ο φιλελληνισμός του είχε αφετηρία τον ανθρωπισμό, είχε αποκηρύξει φανερά τη μυσαλλοδοξία και είχε καταγγείλει τις βιαιότητες των Οθωμανών. Λοιπόν, τώρα για το δεύτερο παράδειγμα. Ο Αρβανίτης Μαμεχανός, εκατόνταρχος Μουσταφάς Γκέκας, ήταν υπέρ του αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία και υπέγραφε ως φιλέλλην. Εν εγίνη, την 5η Οκτωβρίου 1927, η τυραννία και τα απάνθρωπα των ομοθρήσκων μου μουσουλμάνων και τα μεγάλα δίκαια του δεινοπαθούντος ελληνικού λαού, ως τις βεβαρημένος από την πολυχρόνιον δουλεία, απεφάσισε το 1821 έτος των χριστιανικών να αποτινάξει των ζυγών. Επειδή με εκκίνησαν οι σύκτων και συμπάθειαν, απεφάσισα κι εγώ να συναποθάνω με τους Έλληνας. Ο Μαμεχανός και έγχρωμος Καραγεώργης Χαμπεσής πολέμησε, τραυματίστηκε σοβαρά πολλές φορές και εν τέλει έμεινε ανάπηρο το δεξί του χέρι. Μολονότι ετερογενής και ετερόχρησκος, ο Χαμπεσής υποστήριξε και αγωνίστηκε εξ αρχής στο πλάι των Ελλήνων και το 1830 παρακάλεσε τον Καποδίστρια σε μια σπαρακτική επιστολή να λάβει το ποσό που του είχε επιχορηγηθεί τόσο για τις υπηρεσίες όσο και για την αναπηρία του. Εξοχότατε, είναι κατάστηκτον το σώμα από πληγάση. Η χείρ μου άχρηστος η δεξιά. Εκ δουλεύσεις μου είναι γνωστέ προς την ημετέραν εξοχότητα και προς τους εκλάμπρους αυταδέλφους σας. Δεν μπορώ να δουλεύω τέχνη τεινά, υποστατικά δεν έχω. Συγγενείς και φίλους όχι, ως ετερογενείς και ετερόθρησκος και ετερόχρους. Αυτά τα τεσσαράκοντα γρόσια δεν με εξαρκούν, ενώ δεν είμαι ούτε χαρτοφόρος. Ούτε μέθυσος, ούτε άλλην κακοήθεια έχουν και στοχάζομαι ότι όταν η κυβέρνηση αποφασίσει να λαμβάνω τα 25 αρχικά μου, κάμνην έργων της αξιοπρεπίας της και της καποδιστριακής δικαιοσύνης. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχουμε βρει αρκετό υλικό, οπότε μπορούμε να σχεδιάσουμε τη γιορτή μας θεατρικό. Δηλαδή, το βασικό θέμα θα είναι οι φιλελληνίδες και οι ετερόθρησκοι φιλέλληνες. Λέω ναι. Χαίρομαι που θα παρουσιάσουμε κάτι που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο. Πάλι καλά, γιατί βαρεθήκαμε. Είμαστε το Βλέμμα Εφήβων, η μαθητική θεατρική ομάδα του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Φέτος ετοιμάζουμε πετειακή παράσταση για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Το θέμα μας είναι όσα δεν διδασκόμαστε στη τάξη για το 21. Έχουμε ασχοληθεί με θέματα που δεν τα πολύ εξετάζουμε στο σχολείο, όπως τα δάνεια της ανεξαρτησίας, τους κλέφτες, τους αρματολούς και τα καπάκια. Τον τύπο του ρομαντισμού του 21 στον κινηματογράφο. Η παράσταση θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο στο θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Αν φυσικά το επιτρέψουν και οι συνθήκες. Και μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση. Μαθαίνουμε από την ιστορία. Ναι, όχι και γιατί. Και αυτό δεν είναι σε καμιά περίπτωση διαφήμιση. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι.